Καλώς ήρθες μαθητή της νέας εποχής στα μαθήματα Αρνός. Δυνάμεις πραγματικών αριθμών από την ύλη της τρίτης γυμνασίου. Και όχι μόνο. Επιλέξε τη σωστή απάντηση, λέει. Να επιλέξουν τη σωστή απάντηση. Η τιμή της παράστασης 2 τρίτα εις τη μείον 2. 2 τρίτα εις τη μείον 2. Πρώτον, πριν πάω να δω τα α, β, γ, δ και παίξω προπό, συλλογική, δεν είναι το να είναι το άλλο κτλ. Λέω, έχω το 2 τρίτα εις τη μείον 2. Και λέω, ως μαθητής εγώ, πρέπει αυτό να το δω σαν τι. Το μείον 2 η δύναμη, σαν τι να μου κάνει. Και πρέπει να καταλάβω ότι αυτό μου κάνει καλά μου παιδιά, καλή μου μαθητές, 3 δεύτερα εις την δευτέρα. Αντιστρέφει. Αυτό σημαίνει. Αρνητική δύναμη, δηλαδή αρνητικός εκθέτης βασικά, έτσι, της δύναμης σημαίνει αντιστρέφει. Κατά συνέπεια αυτό εδώ πέρα τι κάνει. Θα μου κάνει το 9 τέταρτα. Δηλαδή, βλέποντας κάτι πέρα να το διαβάζω αμέσως, να μην μπερδεύομαι στα σουξου μουξου. Δηλαδή, το μείον 2 αυτό εδώ, έτσι, γίνεται έτσι, αλλά αυτό εδώ μέσα το εντός αντιστρέφεται. Τα 2 τρίτα γινήκανε 3 δεύτερα και είναι στο τετράγωνο. Και από εκεί και πέρα το τετράγωνο ουσιαστικά, τι είπαμε, μετατοπίζει, μετακομίζει σε κάθε όρο στον αριθμητή και μετά στον παρονομαστή. Λοιπόν, θα μου πείτε, δώσαμε την απάντηση. Ωραία. Να σχολιάσω όμως γιατί είναι λάθος. Παράδειγμα, το πρώτο είναι λάθος γιατί δεν μπορεί να εδώ πέρα να έχουμε πόσο μείον, έτσι, χοντρό εξόφθαλμο, έτσι. Δεν βλέπετε το νούμερο. Γι' αυτό το λόγο εδώ πέρα το πρώτο είναι λάθος το α. Έτσι. Το β πάλι δεν μπορεί να έχω μείον. Τελείωσε. Εδώ μέσα έχω συν στο φινάλε και έχω και στο τετράγωνο. Εντάξει. Πάει αυτό. Τώρα, παίζει το τρίτο με το τέταρτο. Το τέταρτο ουσιαστικά μου δίνει ότι είναι ακριβώς το 4-1, δηλαδή σαν να πηγαίνει στο τετράγωνο πάνω και κάτω. Μα ρε παιδιά, εδώ είναι σαν να αγνώ το μείον 2. Και αυτό αποκλείεται. Οκ. Okay. Είδαμε τις επιλογές, ξεκαθαρίσαμε την επιλογή μας για την αυτή. Όχι μόνο γιατί το απαντήσαμε, αλλά γιατί μερικά αποκλείονται, ξέρετε, σαν εξόφθαλμα. Δηλαδή αν πάμε να παίξουμε προπό, λέμε όχι το α είναι αρνητικό, όχι το β είναι αρνητικό, όχι το δ, γιατί αγνοεί το αρνητικό πρόσωπο στον εκθέτη, αγνοεί το μείον 2. Τελείωσε. Πάμε τώρα. Δεύτερο, η τιμή της παράστασης μείον 2 εις τη μηδενική και όλα στην τρίτη. Για να δούμε. Έχουμε το μείον 2 στη μηδενική. Εδώ. Λοιπόν, έχουμε το μείον 2 στη μηδενική. Το μείον 2 εις τη μηδενική. Τι είπαμε? Κάθε αριθμός μη μηδενικός υψωμένος στη μηδενική δύναμη μας κάνει πάντα 1. Τελείωσε. Έτσι. Λοιπόν, άρα ουσιαστικά αυτό εδώ μέσα, αν το διαβάσω και το καταλάβω, σημαίνει 1. Και μετά 1 στην τρίτη, 1 και ό,τι δύναμη και να είναι, θα κάνει πάλι 1. Ξεκινάμε. Μείον 2 στην τρίτη. Μείον 6. 2 στην τρίτη. Αυτά τι? Τα ξαποστέλνουμε από εκεί που ήρθανε. Προσέξτε τώρα. Ήταν αναγκαία η παρατήρηση να δούμε ότι το μείον 2 στην μηδενική μας κάνει 1. Καταλάβατε? Εάν αυτό το καταλάβουμε, δεν θα πούμε ότι το δεν είναι σωστή απάντηση. Θα έχουμε σύγχυση στον εγκέφαλό μας. Και η τρίτη ερώτηση, η τιμή της παράστασης 2 εις την τρίτη και 3 εις την δευτέρα. 2 εις την τρίτη και 3 εις την δευτέρα. Δηλαδή 2 εις την τρίτη μας κάνει πόσο? 8 και 3 εις την δευτέρα μας κάνει 9. Έτσι. Οπότε 8 και 9, 17. Έτσι. Θα μου πεις τώρα εσύ. Ναι, ωραία. Το βγάλεις. Το αποτέλεσμα είναι η απάντηση β, η σωστή. Ναι, αν πάμε ανάποδα τώρα, όταν εσύ 2 στην τρίτη και 3 στην δευτέρα, δεν μπορεί αυτό βασικά εσύ να προσθέσεις τις βάσεις και να πεις έχω 2 και 3 και να προσθέσω και τις δυνάμεις και να το κάνω στην πέμπτη. Αυτό εδώ πέρα είναι κουραφέξαλα, το πήρε αυτό πρώτο. Τα λάβατε? Τέτοια ιδιότητα δεν υπάρχει. Δηλαδή, ιδιότητα που να λέει ότι παίρνω εγώ ένα άθροισμα α και β, σε κάποια δύναμη πες κ, σε κάποια δύναμη τάδε, και να μου κάνει α στην κ και β στην κ. Δεν τίποτα. Εντάξει, πάει. Το γάμα 5 στην έκτη, πάλι τα ίδια.
και το τελευταίο πάλι τα ίδια, δηλαδή ίδιες κατηγορίες. Με λίγα λόγια, καταλαβαίνουμε ότι ουσιαστικά όταν εμείς αθροίζουμε δυνάμεις με διαφορετικά κλπ, παίρνουμε το κάθε ένα σαν νούμερο και βγάζουμε το εξαγόμενό του. Βήμα-βήμα. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.